είδηση ότι ολοκληρώνεται φέτος η σειρά. Εσείς ευνηδιαστήκατε εξίσου όταν λάβατε αυτό το email ή είχε αρχίσει να συζητιέται παρασκηνιακά ότι πρέπει να κλείσει φέτος το τατουάζ? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι συζητιότανε. Τελευταία στιγμή νομίζω πάρθηκε απόφαση. Η παραγωγή ξέρει, νομίζω κάνει το σωστό. Εμείς αυτό που κάναμε, που κάνουμε βασικά ακόμα μέχρι να τελειώσουμε το αγαπάμε, το στηρίζουμε, είχε επιτυχία στον κόσμο, οπότε αυτή ήταν η χαρά μας. Αφού τώρα ήταν το τέλος, ίσως είναι και σωστό, οπότε απλά ακολουθούμε. Εσείς όταν μπαίνετε τώρα στο γύρισμα, με τι ψυχολογία μπαίνετε, πώς νιώθετε από τη στιγμή που με την ίδια που μπαίναμε και πριν. Δεν σας επηρέασε καθόλου δηλαδή? Νομίζω ότι σιγά σιγά ολοκληρώθηκε ο κύκλος του. Α, ήσουν και εσύ υπέρ αυτών που υποστήριζαν ότι θα έπρεπε να ολοκληρωθεί? Νομίζω πως ναι. Κύριε, ήταν πολλά τα επεισόδια βασικά. Ήταν 8 επεισόδια την εβδομάδα. Είναι γεγονός, οπότε, παιδιά, ότι και αυτή η εξοδοτική ρύθμη... Θα γίνει πιο αξιοπρεπέστατο, νομίζω, να τελειώσει τώρα, παρά να πήγαινε άλλη μια χρονιά. Ναι, για να μην τραβηχτεί από τα μαλλιά και το σενάριο και αυτό. Η πλοκή. Η αλήθεια είναι ότι πάντα είναι αρχή της τηλεόρασης σε ένα σειριάλ, ότι εκεί που βρίσκεσαι στο πικ πρέπει σιγά σιγά να σκέφτεσαι την ολοκλήρωση πριν αρχίσει να φθήνει το προϊόν. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι επιτυχημένη συνταγή δεν την αλλάζει. Δηλαδή, έχει ένα σύριαλ, σου πάει τόσο καλά, έχει σταθεί απέναντι σε survivors, σε προγράμματα. Είναι ένα ρίσκο, ναι. Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Υπήρχε μια φιλολογία, είχε δηλώσει ανοιχτά ο Γιώργος Λεβεντογιάννης ότι αποχωρεί. Και παράλληλα υπήρχε μια παραφιλολογία ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που ενδεχομένως ήθελαν να μην είναι στην τρίτη σεζόν, γιατί κουράστηκε, γιατί ήταν τα πολύ ώρα τα γυρίσματα. Αυτό θεωρείς ότι συντέλεσε στην να πάρθει η απόφαση αυτή από το κανάλι και από τους συντελεστές για ολοκλήρωση τώρα? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ίσως μπορεί και να επηρέασε. Ναι. Όταν υπάρχουν κάποιοι ήρωες που είναι πολύ βασικοί για τη σειρά, με το θέμα να τον αποχωρήσουν, πιστεύω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν 100% αυτό. Και εγώ, ας πούμε, ήταν σε συζήτηση να είμαι του χρόνου. Δηλαδή, και εγώ δεν ήξερα αν θα μπορούσα να είμαι. Ο Ανδρέας, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν αυτό. Γνωρίζουμε ότι σας ενημέρωσε με ένα email. Ωστόσο, είχατε την ευκαιρία τώρα που είστε στην Κύπρο να κάνετε κάποιες κατηδίαν συζητήσεις, ώστε να μιλήσετε για τα συναισθήματά σας, για το τι συνέβη κτλ. Είναι πολύ γρήγορη η ρυθμή εδώ αυτή τη στιγμή και δεν προλαβαίνω να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δει και πολλά παιδιά. Δεν έχω δει πολλούς συναδέλφους. Εσύ, Νίκο, θα μείνεις τηλεοπτικός δολοφόνος μέχρι το τέλος του τατουάζ ή υπάρχει περίπτωση να σε δούμε και καλό παιδί? Καλό παιδί είναι λίγο δύσκολο. Μάλιστα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει τέτοιες περγαμηνές για κακό παιδί, πώς να το γυρίσει ξαφνικά? Δεν γίνεται. Νίκο, τώρα με ποιους είσαι εκεί στην Κύπρο, δηλαδή οι σκηνές και τα γυρίσματα, με ποιους έχεις επαφή? Γιατί μας λες ότι είναι τόσο εξοδοτική ρυθμή που δεν προλαβαίνεις να δεις και τους υπόλοιπους. Λόγω θεάτρου αυτή τη στιγμή. Την παράσταση το τοκ τοκ που σας περιμένουμε να έρθει να το δείτε. Εννοείται.